Ικανοποιημένος εμφανίζεται το εμπορικό σύλλογος Καβάλας για το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Καβάλας, Γιάννης Κελγιώργης, το μέτρο βοηθάει στην αποσυμφόρηση του κέντρου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού με την ολιγόρεπτη και φθηνή στάθμευση. Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει σχέση με την αποσυμφόρηση του κέντρου, είτε από αυτοκίνητα, είτε από παντός είδους οχήματα, είναι προς την καλή κατεύθυνση και ο εμπορικός σύλλογος το επικροτεί. Εμείς μας ενδιαφέρει να υπάρχει θέση στάθμευση, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορέσει να σταματήσει μία ώρα, 40 λεπτά, 2 ώρες, να κάνει τη δουλειά του και να σηκωθεί και να φύγει, να πάει στο σπίτι του. Το να υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι που κλείνει η αγορά, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην αγορά, και αυτά τα αυτοκίνητα που θέλουν να σταματήσουν για λίγο θα σταματήσουν σε σημείο που είναι παράνομο, θα δυσχεραίνουν έτσι ώστε τη συγκοινωνία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλα αυτά τα προβλήματα τα βλέπουμε μπροστά μας. Ο κύριος Κελγιώργης μίλησε για ελλειπή αστυνόμευση, η οποία πρέπει να γίνει αυστηρότερη για τους παραβάτες ή για όσους δεν γνωρίζουν την εφαρμογή του μέτρου. Όπως επεσήμανε, η επιτήρηση από τους αστυνομικούς της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται ανά 2 με 3 ημέρες. Κοιτάξτε, ακόμα είναι στην αρχή. Ιδιαίτερα εδώ στο δικό μας το σημείο, στην αρχή της Ομονίας, δεν βλέπουμε συνεχώς δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν γίνεται τόσο καλή αστυνόμευση μέχρι στιγμής, γιατί είμαστε εδώ και βλέπουμε καθημερινά. Οπότε αρκετοί δεν το ξέρουν, αφήνουν πάλι το αυτοκίνητο από το πρωί. Μπορεί να περάσει ανά 2 μέρες, ανά 3 μέρες ένας δημοτικός αστυνομικός να βεβαιώσει μια κλίση. Οπότε κάποιος που δεν το γνωρίζει, που δεν του έχει τύχει να τον γράψουν, δεν το γνωρίζει, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται αυτό το πράγμα και να, αν δεν υπάρξει δηλαδή με λίγα λόγια αστυνόμευση, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι της Ομόνιας. Παραπάνω που μιλάμε με συναδέλφους, εκεί είναι διαφορετικά λίγο τα πράγματα. Παράλληλα, ο κύριος Κελγιώργης μίλησε και στο κυκλοφοριακό που επικρατεί στο κέντρο της πόλης Καβάλας, αλλά και για την έλλειψη χώρων στάθμευσης για τους πολίτες. Σημείωσε δε ότι πρέπει σταδιακά ο κόσμος να εκμεταλλευτεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης. Όχι, φυσικά και δεν επαρκούνε. Και αν θυμηθούμε λίγο το παρελθόν, τα πάρκινγκ φυσικά στην Καβάλα, αν θα πάμε κάποια στιγμή γύρω στις 12-11 η ώρα, ώρες αιχμής, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις να παρκάρεις, δεν υπάρχει παραμικρή θέση στάθμευσης. Εμείς ζητάμε από τους πολίτες της πόλης, τους καταναλωτές, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν μπορούσε να γίνει κάτι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με το αστικό κτέλ, να υπάρχει λίγο καλύτερη τιμή εισιτηρίου ή κάποιο δέλεαρ στους καταναλωτές, έτσι ώστε να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι, να μην χρειαστεί καν να μπουν στη διαδικασία του πάρκινγκ, να κατεβούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα είναι ό,τι καλύτερο και για την πόλη και για τις αρχές της πόλης και για τα καταστήματά μας. Για την αποσυμφόρηση του κέντρου. Σαφώς και την αποσυμφόρηση, γιατί πρωτίστως αυτό μας ενδιαφέρει. Η αποσυμφόρηση του κέντρου. Τέλεια.